Εδώ ο Illustrious Way, βλέπετε την ευρικότητά του, μόλις πήρε θέση και ο Αλεκούκος στο 8. Ουσιαστικά απομένει μόνο το άλογο που βλέπετε έξω από το μηχάνημα εκκίνησης, εδώ τον Illustrious Way, σε στυλ ροντέο, το βλέπετε εκεί να κάνει συνεχώς ανορθώσεις. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε προβλήματα της τελευταίας στιγμής. Έχουν πάρει θέση πάντως τα 8 άλογα και περιμένουν τον αντίπαλό τους που είναι και ο φαβορί Illustrious Way, το νούμερο 2 εδώ, ο οποίος συνεχίζει τα προβλήματα, δεν λέει να πλησιάσει προς την αφετηρία, παρά το γεγονός ότι έχει και τον σταυλίτη του εκεί από ό,τι βλέπω μαζί με τον βοηθό. Τώρα αναλαμβάνει ο βοηθός, ο Illustrious Way όμως κάνει συνεχώς ανορθώσεις. Να φανταστείτε ότι έπεσε στις 167 δραχμές απόδοση στον Κανιάν. 886 το νούμερο 7, 918 το νούμερο 9, 980 το νούμερο 3, πάνω από 1000. 1007 το 4, 1030 το 1. Παρ' όλα αυτά ο Illustrious Way και βλέπουμε να αφυπεύει ο αναβάτης του Κουτσούκος. Οδηγείται τώρα χωρίς αναβάτη, αλλά παρ' όλα αυτά δεν λέει να πλησιάσει προς το σημείο της αφετηρίας όπου πρέπει να τοποθετηθεί. Τα υπόλοιπα άλογα περιμένουν υπομονετικά, ό,τι χειρότερο δηλαδή. Βλέπετε εδώ πάντα τις προσπάθειες του βοηθού του αφέτη να οδηγήσει τον Illustrious Way προς την αφετηρία, προς το νούμερο 9 του start, ο οποίος αρνείται, βλέπετε εκεί πεισμωτικά. Παρότι έχει αφυπεύσει ο αναβάτης του Κουτσούκος, ο Illustrious Way, τίποτα. Πάμε για διαγραφή, βγαίνουν τα άλογα από το start. Θα δείτε από μια άλλη οπτική γωνία ότι βγαίνουν τα υπόλοιπα άλογα από το μηχάνημα εκκίνησης. Και αν πάμε για διαγραφή ή όχι θα το δούμε στη συνέχεια. Αρνείται, αποχωρεί, μάλλον κάτι τέτοιο βλέπω. Βγαίνουν πάντως τα υπόλοιπα άλογα από το μηχάνημα εκκίνησης. Ο Illustrious Way ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί και αν φυσικά διαγραφεί, καταλαβαίνετε, είναι αξιοσημείωτο ότι και οι 24 πρώτοι συνδυασμοί στο τετραπλό παίζονται με τον Illustrious Way μπροστά. 1-5 αποδίδει 6.424, το 3-1-4 6.650, το 3-1-7 7.350, το 1-4-7 7.000. Βλέπουμε ότι καθυστερεί σημαντικά ο... Πρέπει να είναι ο Πέλαγος που μένει αρκετά πίσω, γιατί είναι η γυρλάνδα αυτή. Από νωρίς την πρωτοπορία, πολύ γρήγορα ο Γκο, ο Τζίμι, ο Κούκος θέλει να περάσει στην δεύτερη θέση, να είναι στην τέταρτη θέση, συγγνώμη. Στη δεύτερη θέση ο Ψάλτης. Από νωρίς λοιπόν Γκο, ο Τζίμι, Ψάλτης στα δύο πρώτα άλογα. Πέλαγος στην τρίτη θέση, ο Κούκος στην τέταρτη. Σε έναν αρκετά αργό ρυθμό. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται Ingrid. Στη συνέχεια ο Αλεκούκος στην έκτη θέση, ο οποίος ανοίγεται από την εξωτερική. Στις δύο τελευταίες θέσεις Ταρτούφος και Γυρλάνδα που καθυστέρησε σημαντικά. Γκο, ο Τζίμι έχει βάλει αργό ρυθμό. Πάντα στη δεύτερη θέση ο Ψάλτης. Ακολουθεί στη συνέχεια απ' έξω ο Αλεκούκος, έχει βελτιωθεί σημαντικά. Πέλαγος, Ingrid επίσης απ' έξω. Ο Κούκος, το Κάγκελο. Στη συνέχεια ο Ταρτούφος που επίσης αναπτύσσεται. Ο Αλεκούκος έχει περάσει στην δεύτερη θέση. Πάντα Γκο, ο Τζίμι στην πρωτοπορία. Ο Αλεκούκος απ' έξω. Από μέσα ο Ψάλτης. Στη συνέχεια Ingrid, Πέλαγος, Κούκος και Ταρτούφος σε απόσταση γυρλάνδα. Πάμε για την τελική ευθεία. Ο Γκο, ο Τζίμι θέλει να ξεφύγει. Ψάλτης από μέσα. Αλεκούκος απ' έξω, τον καταδιώκουν. Στη συνέχεια ο Πέλαγος. Πάντα στην πρωτοπορία ο Γκο, ο Τζίμι. Αλεκούκος επιμένει απ' έξω, ενώ έρχεται Πέλαγος και Ingrid δυνατά στα τελευταία μέτρα. Γκο, ο Τζίμι, Αλεκούκος, Πέλαγος και Ingrid. Πολύ δυνατά ο Αλεκούκος θα περάσει. Να και ο Πέλαγος απ' έξω, ο οποίος θα μείνει τρίτος. Στην τέταρτη θέση, μάλλον η Ingrid να πρόλαβε τον Ψάλτη. Βλέπετε εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Αλεκούκος και Γκο, ο Τζίμι παλεύουν για την νίκη. Από πίσω τους δυνατά και το νούμερο 7 Πέλαγος. Από το Κάγκελο Ψάλτης απ' έξω έχει αναπτυχθεί Ingrid. Εδώ για μία ακόμη φορά Αλεκούκος και Γκο, ο Τζίμι, τα δύο πρώτα άλογα.
Ο Αλεκούκος θα καταφέρει να υποσκελεί στον αντίπαλό του. Γκο ο Τζίμι από μέσα, θα έρθει και ο Πέλαγος. Βλέπετε εδώ πώς θα μείνει τρίτος. Και πάνω στο νήμα Ίνγκρετ απ' έξω φαίνεται, επαναλαμβάνω, να σκεπάζει τον ψάλτη. Και σε επανάληψη η κούρσα. Η Ιρλάνδα που φεύγει διστακτικά εκεί, αργεί να στρώσει βήμα, καθυστερεί σημαντικά. Πολύ γρήγορα ο Γκο ο Τζίμι εξασφαλίζει την πρωτοπορία. Ο ψάλτη σε αργό ρυθμό δεύτερος. Πέλαγος, Κούκος, στη συνέχεια Ίνγκρετ. Ο Αλεκούκος που θα αναπτυχθεί προώρα. Θα φτάσει και στην επιτυχία. Το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, 1-5-7 και στη συνέχεια το νούμερο 4 και το νούμερο 9. Βλέπουμε σε επανάληψη την 7η κούρσα. Γκο ο Τζίμι, ψάλτης, Πέλαγος, Αλεκούκος βλέπετε έχει αναπτυχθεί απ' έξω. Κούκος είναι από μέσα, αναπτύσσεται και Ίνγκρετ από την εξωτερική. Για μία ακόμη φορά τα τελευταία 600 μέτρα, όπου ο Κούκος έχει πιάσει τον ψάλτη και καταδιώκει τον Γκο ο Τζίμι. Γκο ο Τζίμι, Αλεκούκος, τα δύο πρωτάλογα, ο ψάλτης από μέσα, στη συνέχεια Ίνγκρετ και ο Πέλαγος που είναι στην 5η θέση τώρα από την εσωτερική, στη συνέχεια ο Κούκος και ο Ταρτούφος σε απόσταση γυρλάνδα. Εδώ για μία ακόμη φορά τα τελευταία μέτρα. Αλεκούκος δυνατά απ' έξω, Γκο ο Τζίμι από μέσα, Πέλαγος επίσης δυνατά στα τελευταία μέτρα. Βλέπετε ότι πλησίασε έντονα. Και Ίνγκρετ από την εξωτερική, ο ψάχτης από μέσα και ακόμα πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα εδώ και από άλλη οπτική γωνία. Βλέπετε και πάλι την τελική ευθεία της 7ης υποδρομίας. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη στον πίνακα σχετικά με τα 4 πρώτα άλογα. 1, 5, 7, 4 κατά τη δική μας εκτίμηση. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα με τον Αλεκούκο να επικρατεί με Γκανιάνο 583 πλασέ, 270 και 204 για τον Γκο ο Τζίμι. 1-5-7-4 λοιπόν το αποτέλεσμα. Πάμε για το ρεπορτάζ και στη συνέχεια πάλι μαζί με αποδόσεις. Εικόνα μου Κώστας, ο ιδιοκτήτης του αλόγου αυτού, του Αλεκούκου. Τελικά κύριε οικονόμου, παρά το γεγονός ότι έτρεξε επιπλέον μέτρα από την εξωτερική, δυναμική επίθεση συνεχής, παρά τα αυτά όμως είχε δυνάμεις στα τελευταία μέτρα. Πολύ φορμαρισμένος. Είναι πάρα πολύ φορμαρισμένος τώρα τελευταία. Αυτό φαίνεται από τις δευτερικές που είχε πάρει. Και πρέπει να το αλλάξω το όνομα από Αλεκούκου να το βγάλω εργάτη. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί αυτό? Γιατί συνέχεια πρώτος, δεύτερος. Δεύτερος συνέχεια στο πλασέ. Ο Τσεργάς ξέρει τις ιδιότητες του αλόγου. Βεβαίως, πάντα το ξέρει πάρα πολύ το Τσεργάς και είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον φίλο μου τον Νικολάκη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την κατάσταση του αλόγου, με την υγεία? Όχι, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.